Σήμερα πραγματοποιούμε παράσταση διαμαρτυρίας στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια στα πλαίσια των πανελλαδικών κινητοποιήσεων της Ομοσπονδίας που έχει σαν κύρια αιχμή το ασφαλιστικό που πρόκειται να φέρει η κυβέρνηση για ψήφιση τον ερχόμενο μήνα. Και βεβαίως αιχμή του ασφαλιστικού για το χώρο της υγείας είναι το αυτονόητο δικαίωμα οι υγειονομικοί να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ανεχόμαστε πλέον να δουλεύουμε σε ανθυγιεινές συνθήκες, να εκτιθόμαστε σε πάρα πολλούς κινδύνους και την ίδια ώρα διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις να μας δίνουν για να μας κλείνουν το στόμα ένα επίδομα που και αυτό διακινδυνεύεται να χαθεί τους επόμενους μήνες γιατί ακριβώς ετοιμάζεται να εναρμονιστεί η ελληνική νομοθεσία με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το συνδέω και με την κουβέντα που κάνατε για τα επιδόματα. Στη διεκδίκηση που κάνουμε, που ζητάμε οι υγειονομικοί, το να έχουμε, να ενταχθούμε στα βαρέα και ανθυγιεινά, να βγαίνουμε πιο νωρίς σε σύνταξη, να υπάρχει. Νωρίτερα να εργαζόμαστε λιγότερες ώρες, την ίδια ώρα οι διαχρονικά οι κυβερνήσεις για να μας κλείσουν συσταγωγικά το στόμα δεν μας το κλείνουν, δίνουν ένα επίδομα που και αυτό ήδη κινδυνεύει. Άρα οι ευθύνες είναι όλων των κυβερνήσεων που σήμερα ένας χώρος που κατεξοχήν είναι ανθυγιεινός και επικίνδυνος, την ίδια ώρα αυτός ο χώρος δεν εντάσσεται στα βαρέα και ανθυγιεινά. Και βεβαίως, κύριε Αντουλιαράκη. Εμείς είπαμε, βέβαια, για να σας το πω διαφορετικά, κάτι άλλο και ακούσατε μόνο την παρατήρηση. Ναι, και τα επιδόματα ακούσατε. Λέγαμε για την χορήγηση των 2.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται. Αλλά περνάει σήμερα το θέμα από τη Βουλή, ψηφίζεται. Αλλά την ίδια ώρα φαίνεται ότι αυτό έρχεται ως μέτρο, το οποίο παζαρεύει ωστόσο τα υπόλοιπα επιδόματα τα οποία δίδονται σε μια οικογένεια. Αυστηροποιεί δηλαδή τη χορήγηση των επιδομάτων, έτσι ώστε να έρθουν τα πράγματα στα ίσα. Και λένε οι ακροατές οι οποίοι επικοινωνούν με το 984, μα ποιοι ήταν κατά των επιδομάτων, ποιοι λέγανε ότι έπρεπε να υπάρχουν στάνταρ πράγματα. Ποιοι δηλαδή ουσιαστικά τρώγανε σανό και τα πιστεύανε όλα αυτά. Αυτό δεν μου λένε. Αυτό μου λένε. Αυτό λένε οι ακροατές σας επίσης, επειδή να κλείσω την παρένθεση. Η μητρότητα δεν είναι μόνο το επίδομα. Είναι και οι προϋποθέσεις να μπορεί να μεγαλώσει το παιδί σου. Με παιδικούς σταθμούς, σχολεία, να μπορείς εσύ σαν μάνα να τα μεγαλώσεις μέχρι κάποια ηλικία, να μην κάνεις νυχτερινά όπως το χώρο της υγείας. Δηλαδή είναι ένα σύνολο πλεγμάτων προστασίας της μητρότητας που έχει σχέση με το ασφαλιστικό και με τα βαρέα και ανθυγιεινά που μιλάμε τώρα, κυρία Δουλγεράκη. Δηλαδή δεν μπορεί σήμερα ένας άνθρωπος που δουλεύει και στην υγεία και σε άλλες δουλειές να πάει στα 67. Σε λίγο εμείς θα θέλουμε περίθλαψη και όχι να περίθλαψουμε. Oh, εσείς είσαστε ασφαλισμένοι Μαθουσάλες, έτσι ναι, σας αποκαλεί ο κύριος Μητρόπουλος. Μαθουσάλες είμαστε που βεβαίως μακάρι να είμαστε γεροί και να μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, αλλά δυστυχώς ήδη λόγω της καταπώνησης της δουλειάς μας πάρα πολλοί εργαζόμενοι έχουν σοβαρά μυοσκελετικά προβλήματα και την ίδια ώρα, κυρία Δουργεράκη, η ευθύνη του κράτους και για τις παροχές υγείας και βέβαια για τις παροχές ασφάλισης τίνει να γίνει ατομική ευθύνη. Μάλιστα. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι σήμερα αυτή η διαμαρτυρία έχει να κάνει με το σύνολο των θεμάτων που έχουμε σαν υγειονομική. Είναι μεμονωμένα μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο? Είναι σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας, είναι από 10 μέχρι 3. Εμείς διοργανώνουμε αυτή την παράσταση διαμαρτυρία στα πλαίσια αυτή τη πεντάωρη. Στις 11. 11 ναι. Η ώρα στη ΔΥΠΕ. Έχουμε καλέσει και άλλα σωματεία που είναι στο χώρο της υγείας και πρόνοιας να παρευρεθούν, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά, αφορούν όλους τους εργαζόμενους. Σωστά. Και ταυτόχρονα αφορούν και τους ασφαλισμένους. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Εσείς και μέσα στο Σαββατοκύριακο βγήκατε και είπατε τα πάντα όλα. Έβλεπα και τα ρεπορτάζ του Χριστόφορου του Παπαδάκη στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Παράδειγμα προς αποφυγή η Γερμανία, ακριβή υγεία στις χώρες της Ευρώπης, όπου εφαρμόζεται σύστημα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αναφέρεστε σε αυτό το οποίο είχε εξαγγείλει ο κύριος Κικίλιας, λέγοντας ότι το συγκεκριμένο σύστημα, δηλαδή σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα, θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε 3 νοσοκομεία της Αθήνας, νομίζω ένα μικρό, ένα μεγαλύτερο και ένα περιφερειακό στην Αττική, για να δούνε πώς θα προχωρήσει. Αν και ο Υπουργός θεωρεί ότι είναι κάτι το οποίο θα τύχει πραγματικά πολύ καλής αντιμετώπισης, γιατί θα μπορεί να εξυπηρετεί επίσης καλά τον κόσμο. Γιατί εσείς λέτε όλα τα υπόλοιπα? Κοιτάξτε, γιατί θα μιλάμε για ένα σύστημα υγείας πολύ ακριβό,
Γιατί ακριβώς η σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Γιατί ακριβώς. Ο υπουργός έλεγε, αν θυμάμαι καλά, ότι ξέρετε, άμα σας λείπει ρε παιδιά μια τοπομογραφία και το μηχάνημα που θα το συντηρεί ένας ιδιώτης. Μισό λεπτό να αναφέρω το παράδειγμα, γιατί έτσι το κατάλαβα. Μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα και να μην το διαβάζω σωστά κάτω από τις λέξεις. Αλλά έλεγε ο υπουργός, άμα χαλάσει ένα μηχάνημα μέσα σε ένα νοσοκομείο, ας πούμε μια αξονική τομογραφία, ας πούμε ένα αμαγνητικό τομογράφο, εκεί θα πάει ο ιδιώτης που έχει αναλάβει, αφού μιλάμε για σύμπραξη ιδιωτικού δημόσιου τομέα, θα μπορέσει να το φτιάξει και σε περίπτωση αυτός που δεν έχει γίνει αυτή άμεσα η συντήρηση του μηχανήματος, δεν έχει φτιάξει, θα μπορεί ας πούμε η Δουλγεράκαινα ή ο Δημήτρης ο Βρυσαλής να πάνε σε ένα ιδιωτικό κέντρο να το κάνουν, αλλά τα χρήματα αυτά θα καλύπτονται και πάλι δεν θα πληρώνουν, θα είναι όπως σήμερα. Κοιτάξτε, καλύπτονται, γιατί από τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτονται. Και ήδη τα ασφαλιστικά ταμεία, κυρία Δουλγεράκη, ήδη ο κρατικός προϋπολογισμός είναι μειωμένο σε σχέση με την κρατική χρηματοδότηση. Άρα μιλάμε ότι θα τα συνεχίσουμε να πληρώνουμε εμείς έμεσα, τα πληρώνουμε άμεσα και ο ιδιώτης προφανώς όταν παρέχει τις υπηρεσίες του, είτε μέσα στο νοσοκομείο είτε έξω, δεν τις παρέχει με το αζημίωτο. Αυτό νομίζω ότι το λέει η απλή λογική και η ελεύθερη οικονομία. Δεν πρόκειται κανένας να σου παρέχει κάτι είτε εντός είτε εκτός χωρίς να υπάρχει οικονομικό όφελος. Και βέβαια το οικονομικό όφελος του ενός θα είναι η χασούρα των πολλών που είναι η δικιά μας. Άρα και βάζω και το εξής ερώτημα. Γιατί δεν θα μπορούσε σήμερα το νοσοκομείο του Πανεπιστημιακού, που έχει πολύ εξελιγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, να μην μπορεί να λειτουργήσει πλήρως με μόνιμο προσωπικό, με μόνιμους εργαζόμενους στην τεχνική υπηρεσία που αν χαλάει δεν θα φτιάχνεται άμεσα, και βεβαίως γιατί θα πρέπει να πληρώνουν οι εργαζόμενοι ή να τροφοδοτείται ο ιδιωτικός τομέας όπως γίνεται και τώρα με τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας, που λόγω και της γρίπης η κυβέρνηση λέει ότι θα νοικιάσω κρεβάτια από τον ιδιωτικό τομέα, αφού τα έχει στο νοσοκομείο. Γιατί δεν τα αξιοποιείς, κυρία Ντουγεράκη, είναι το ερώτημα στον κύριο Κικίλια, στην διοικήτρια της 7ης, είπε. Αλλά το πας στον ιδιωτικό τομέα. Το πας στον ιδιωτικό τομέα. Εδώ είναι σαφή τροφοδότηση του ιδιωτικού τομέα, που βεβαίως, για να μην αδικούμε και κανέναν, έχει ξεκινήσει από παλιά. Και αυτό το μοντέλο που ανέφερα στο συνάδελφο, στον κύριο Παπαδάκη, εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ πιο νωρίς, πριν την κρίση, ακριβώς γιατί το μοντέλο λέει το εξής. Ατομική ευθύνη του καθενός, ένα επίπεδο παροχών ελάχιστο, και από εκεί και πέρα θα πληρώνεις. Γι' αυτό και στην Αγγλία, για να δει κάποιος ειδικό γιατρό, τον βλέπει με το μάτι. Γι' αυτό ακριβώς και στην Αγγλία, που θεωρείται ένα σύστημα δίθεν εξελιγμένο, σήμερα μπορεί να περιμένεις και μήνες να κάνεις μια ακτινογραφία ή και μήνες να κάνεις μια χημειοθεραπεία. Αυτή είναι η κανονικότητα και στην Αγγλία και στην Γαλλία και στη Γερμανία. Σε αυτή την κανονικότητα όμως αντιδρούν οι εργαζόμενοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στη Γαλλία πρόσφατα είχαν μεγάλες κινητοποίησεις για το ασφαλιστικό. Ή επίσης και στην Ισπανία και στην Αγγλία. Θέλω να πω δηλαδή, κυρία Δουλγεράκη, αυτό που παρουσιάζεται το τυράκι δίθεν της εξυπηρέτησης, η φάκα, είναι πολύ πιο χοντρή, που θα την πληρώσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Ακριβώς εκεί που έχει εφαρμοστεί, υπάρχουν απολύσεις εργαζομένων, υπάρχουν νοσοκομεία που κλείνουν. Άρα λοιπόν αυτό που σας φοβίζει είναι αυτό που λέτε όλα αυτά τα χρόνια, ότι θα μειωθεί περισσότερο το κόστος λειτουργίας ενός νοσοκομείου, δηλαδή σε αυτά τα οποία δίνει το κράτος. Από την άλλη, θα αυξηθούν τα έσοδα όπως έχουμε τα απογευματινά ιατρία ή θα έχουμε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός των νοσοκομείων, ενοικίωση κρεβατιών, ασφαλιστικές ταμείες, σε ασφαλιστικά ταμεία. Τώρα λέτε ότι ακόμα μπορεί να φτάσουμε και σε ένα σύστημα που λέει ότι ξέρετε, μαζί με τη βαλίτσα σας σε έκτακτο περιστατικό θα πρέπει να έχετε, όχι, σε ένα έκτακτο περιστατικό μαζί σας θα πρέπει να έχετε πάντα μια μικρή βαλίτσα έτοιμη, ακόμα και για τα ρούχα τα οποία θα χρειαστείτε, που είναι, που το έχουμε δει, τα σεντόνια, τα μαξιλάρια, τις κουβέρτες κλπ, τον νηματισμό. Κοιτάξτε, γιατί το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Ναι, πολλές φορές συμβαίνουν τέτοιου είδους τραγελαφικά πράγματα, λόγω ότι και τα μηχανήματα χαλάνε. Δηλαδή, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ένα βασικό μηχάνημα για τα πλυντήρια που μιλάμε τώρα έχει να αντικατασταθεί 30 χρόνια. Και ουσιαστικά σπρώχνεται το νοσοκομείο, σπρώχνεται να πάει να δώσει, αν θέλετε, και το κομμάτι των πλυντηρίων σε ιδιώτες. Εδώ είναι συνειδητή επιλογή, κυρία Βουγεράκη. Εσείς λέτε δεν θα περπατήσει
αντιδράσει αυτό, γιατί θα είναι σε βάρος της υγείας και του κόσμου. Βεβαίως, δεν θα περπατήσει στο βαθμό που αντιδράσουμε οι εργαζόμενοι, οι ασθενείς και βεβαίως μπει φραγμός σε αυτή την πολιτική. Γιατί κοιτάτε να δείτε, αν δεν μπει φραγμός, θα ισχύσουν και θα έχουμε τραγικές επιπτώσεις για τους ασθενείς. Το ότι έχουν μείνει 40 κρεβάτια αδιάθετα ακόμα σε ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ προβλεπόταν από το 2000, ακριβώς έχει να κάνει και με την πάλη και τη διεκδίκηση και των υγειονομικών και των εργαζομένων γενικότερα, που λέει ότι η υγεία πρέπει να είναι δωρεάν, να μην κατηγοριοποιούνται ούτε οι ασθενείς ούτε οι ασθένειες. Γιατί θα πάμε στη δεκαετία του 70, κυρία Ντουργεράκη, που εδώ χωρίζανε τα κρεβάτια ΑΒΓ, αν θυμούνται οι παλιότεροι, που τουλάχιστον μας τα έχουν περιγράψει εμάς. Εμείς δεν μιλάμε για τέτοιο σύστημα υγείας. Μιλάμε για ένα σύστημα υγείας που σήμερα, στον 21ο αιώνα, θα μπορούν να έχουν όλη την υγεία τους όταν τη χρειάζονται και βεβαίως με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Λοιπόν, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αυτή η πεντάωρη στάση εργασίας των εργαζομένων σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Εσείς εδώ σε τοπικό επίπεδο, πανεπιστημιακό ή και Βενιζέλιο μαζί. Έχουμε καλέσει και τους συναδέλφους. Γνωρίζω ότι μπορεί και να έρθουν και οι συναδέλφοι. Διοργανώνεται στις 11 αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας. Βεβαίως θα είναι και εργαζόμενοι από την 7η υγειονομική περιφέρεια που δουλεύουν εκεί σε διοικητικές υπηρεσίες και αλλού. Και στο παιδί μπορεί να, πολύ πιθανό να είναι συνάδελφοι, γιατί ακριβώς το αίτημα για βαρέ και ανθυγινά αφορά όλους που δουλεύουμε στον χώρο της υγείας και της πρόνοιας.